Τώρα από πού να ξεκινήσουμε. Εσείς... Να ξεκινήσουμε από το εξής. Ναι. Σε αυτή τη χώρα τα αντιμετωπίζουμε τα πάντα στη λογική του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός. Φοβάμαι θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα είμαστε όλοι τρομακτικά απογοητευμένοι, διότι το θέαμα δεν είναι το σημαντικότερο πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει και ουσία. Και από πλευράς ουσίας όλες τις ημέρες δεν είδα να έχουμε καταφέρει κάτι σοβαρό. Αυτό το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά δεν υπάρχει στα ελληνικά μίντια, και εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί το θεωρώ ότι είναι και θέμα δημοκρατίας. Εδώ έχει μπει μπροστά μια ταμπέλα πατριωτισμού. Στην λογική του πατριωτισμού, οποιαδήποτε αντίθετη φωνή μπορεί και να θεσπιστεί. Είναι άλλο πράγμα ότι ο πολιτικός κόσμος οφείλει να είναι δίπλα στην κυβέρνηση, στην εκλεγμένη κυβέρνηση, και είναι άλλο πράγμα ο τύπος. Ο τύπος δεν μπορεί να ταυτίζεται ούτε με τον πολιτικό κόσμο, ούτε με την εξουσία. Πολλές φορές μπορεί να γίνεται και δυσάρεστος, αλλά μόνο τότε προσφέρει υπηρεσία. Μόνο σε άλλου είδους καταστάσεις μπορώ να δεχτώ κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να το δεχτώ ποτέ, αλλά ότι μπορεί να συμβαίνει, στο εννοώ. Λοιπόν, και χτες υπήρξε και αυτό που υπήρξε και τις προηγούμενες μέρες. 18-1. 18-1. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι η σκληρή πραγματικότητα. Τώρα, δεύτερον, χθες παρόλα αυτά παραλίγο να φτάσουμε σε συμφωνία. Ποια θα ήταν η συμφωνία? Μα αυτό που ζητάει η Ευρώπη επίμονα, που λέει ότι κοιτάξτε να δεις, συνεχίζουμε στη βάση των προηγούμενων συμφωνιών και από εδώ και πέρα πάμε να αλλάξουμε ό,τι πρέπει να αλλάξουμε. Για να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος. Δεν έχει κάποιος πρόβλημα να του πεις ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να πάρω αυτό το μέτρο, θέλω να μαζέψω τα έσοδα αυτά από το κυνήγι της φοροδιαφυγής. Ναι, σου λένε. Φέρε μας όμως εδώ πέρα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτά που ισχυρίζεσαι ισχύουν. Για να φτιάξει κανείς μία έκθεση πάνω σε μία πρόταση χρειάζεται 3 με 4 μήνες. Η ελληνική πλευρά λοιπόν έχει δίκιο όταν ζητάει χρόνο για να παρουσιάσει προτάσεις της. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Και από την άλλη πλευρά όμως η Ευρώπη, για να μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ελλάδα, διαφορετικά θα έχουμε γεγονός πιστευτικό, θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα δεν βγαίνει το έργο. Δεν μπορεί δηλαδή να παραβιάσει το καταστατικό της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να συνεχίσει να δίδει έλα και χρήματα στο σύστημα, εάν δεν υπάρχει πρόγραμμα. Εδώ είναι η ουσία. Και τώρα που έχουμε στο πολιτικό πρόβλημα. Η μεν κυβέρνηση δεν θέλει να ακούσει για παράταση, ούτε για αστείο, γιατί θα χάσει πολιτικά, έτσι εκτιμά. Η ΔΕ Ευρώπη δεν συζητά να μην υπάρξει αίτημα από ελληνικής πλευράς για την παράταση, διότι τότε κινδυνεύει πράγματι να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη δεν θα διαλυθεί αν εμείς κηρύξουμε, πώς το λένε, αν εμείς αρχίσουμε το τσάμικο. Η Ευρώπη θα διαλυθεί όταν Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία αναρωτηθούν γιατί σε αυτούς δεν υπήρχε παραμικρή υποχώρηση. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζει ένα ντόμινο. Τώρα, η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν θα την πούνε, παράταση, πώς το λένε, τρίτο ημίχρονο, όπως θέλετε να το πούνε. Με ενδιαφέρει η χώρα να μείνει, να μπορέσει να περιφρουρήσει το ευρωπαϊκό της κεκτημένο. Και σε αυτή τη φάση νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να ψάχνει να βρει πιθανά πολιτικά ωφέλη, δικαιώσεις ή οτιδήποτε άλλο έχει στο μυαλό του, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα και πάρα πολύ επικίνδυνα, για να αρχίσουμε τώρα να μιλάμε για μικροπολιτική. Άρα λέτε κύριε Μαυρίδη ότι αυτό που χρειάζεται τώρα άμεσα είναι μια έντιμη συμφωνία που θα δίνει τη χρονική διάρκεια για να διατυπώσεις αυτό που θες. Αλλά τώρα. Βέβαια. Εκτιμώ, η εκτίμηση η δική μου μαζί, δεν το λέω σωστά γιατί, εντάξει, πολλές φορές πηγές που μας δίνουν διάφορα πράγματα τις παρουσιάζουμε σαν δικές μας εκτιμήσεις, αλλά δεν είναι έτσι, αλλά μυστικό. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι
τη Δευτέρα μπορεί να είναι τα πράγματα σε ένα όριο, θα εξαρτηθεί και από τα σημερινά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω θα δώσουν κι άλλο γύρο γκρουπ, αν δεν καταλήξουμε μέχρι τη Δευτέρα. Δεν το βλέπω προσωπικά αυτό. Μπορεί να πάει και τρίτο γύρο και δεύτερο έκτακτο γύρο γκρουπ. Και τρίτο γύρο γκρουπ, δηλαδή. Δύο λεπτά. Εσείς όταν το λέτε όμως έχει μια αξία και θέλω να το εξηγήσω στους ακροατές, διότι το Capital GR μίλησε πριν 10 μέρες για έκτακτο γύρο γκρουπ. Βγήκαν όλοι το διέψευδαν. Δεν βγήκαν όλοι. Αρκετοί. Βγήκανε. Όχι. Νομίζουν μερικοί. Εμείς το Capital το έχουμε βιώσει πάρα πολλές φορές αυτό. Είναι άλλο πράγμα η δημοσιογραφία και άλλο πράγμα οι κινήσεις τακτικής των κομμάτων και των κυβερνήσεων. Τα κόμματα και οι κυβερνήσεις μπορούν να πάρουν τις κινήσεις τακτικής τους και να πάνε περίπατο. Με την πληροφόρηση δεν παίζει κανείς. Mm. Λοιπόν, το έχουμε υποστεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Αυτές τις οργισμένες ανακοινώσεις, πώς το λένε. Ναι, παρόλα αυτά, χθες έγινε το έκτακτο Eurogroup που εσείς λέγατε. Προφανώς και έγινε. Τώρα έρχεστε και λέτε. Άλλα πράγματα γίνανε. Που λέγαμε και αυτά που λέμε πάντα θα γίνουν. Τώρα έρχεστε και λέτε ότι τη Δευτέρα, ναι, είναι ένα σταθμό σημαντικό μεν, αλλά μπορεί υπάρχουν να δούμε. Υπάρχουν φωνές, να το πω, να το διατυπώσω σωστά. Υπάρχουν φωνές εντός της Ευρωζώνης οι οποίες δεν θέλουν να τελειώσει η διαπραγμάτευση τη Δευτέρα και αυτό είναι προς όφελός μας. Θέλουμε χρόνο, πράγματι. Αλλά δεν μπορεί και να συνεχιστεί μετά τις 28 Φεβρουαρίου. Και αυτό διότι δεν μπορεί μετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με βάση το καταστατικό της να σε κρατάει όρθιο χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα. Μάλιστα. Από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω στο λίγο χρόνο που έχουμε, κύριε Μαυρίδη, το εξής. Υπήρξε όμως, για να τα λέμε κιόλα, μια υπερδιόγκωση. Ναι, είπατε 18-1, μάλιστα. Υπήρξε όμως μια υπερδιόγκωση του πώς θα συμπεριφερθούν στην Ελλάδα. Μια ομοβροντία από κάποια μέσα, περίπου ότι θα τη βάλουν κάτω και θα τη δέρνουν. Δεν φάνηκε να υπάρχει τέτοιο κλίμα. Πού ήταν αυτό, το κλίμα ήταν άσχημο, αφήστε το. Ναι, ήταν άσχημο. Το κλίμα ήταν άσχημο, αφήστε το. Δεν είναι έτσι. Α κοιτάξτε, να κάνουμε. Να πούμε ορισμένα πράγματα, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Αυτό τουλάχιστον εγώ δεν έχω εμπειρία, δεν έχω διαπραγματευτεί ποτέ με Ευρωπαίους πολιτικούς. Έτσι, δεν έχω υπάρξει. Αλλά όσοι έχουν διαπραγματευτεί μου έχουν πει το εξής. Ότι όταν το κάνανε για πρώτη φορά, κάνανε ένα λάθος. Οι Ευρωπαίοι, οι Βορειοευρωπαίοι, σε ακούνε. Είναι χαμογελαστοί, δεν σε βρίσκουν, δεν θα κάνουν χειρονομίζω που είναι φύγει από εδώ, ρε. Έτσι. Θα σε ακούσουν. Θα χαμογελάσουν, θα σε χαιρετήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δέχονται τις απόψεις σου. Και όταν σου λένε. Και σε χειρίδι, αυτό είναι, αν σας αρέσει, είναι πολύ σκληρό. Εντάξει, δεν θα σου πούνε ποτέ σήκω και φύγε ρε από το τραπέζι. Αυτό εκείνη λοιπόν που την πατάνε πολλοί Έλληνες που δεν έχουν εμπειρία από ανάλογες καταστάσεις και την έχουν πάτη σχεδόν όλοι δηλαδή, είναι ότι μπερδεύουν λίγο την ευγένεια αυτή την διπλωματική με το καλό κλίμα. Όταν ο άλλος όμως σε σπάζει το βαμβάκι μπροστά σου και σου λέει αυτό είναι, δεν έχετε άλλη λύση μέχρι τη Δευτέρα, τι είναι αυτό, καλό κλίμα είναι. Από την άλλη πλευρά, εδώ υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν μπερδέψει όλα τα πράγματα. Ή άλλοι προσπαθούν να τονώσουν τον πατριωτισμό των Ελλήνων, λέγοντας ιδού εχθρός οι ξένοι μας πιέζουν και φταίνουν για όλα. Αυτό το έχουμε πληρώσει άπειρες φορές στην ιστορία μας. Ελπίζω να μην χρειάζεται να το πληρώσουμε άλλη μια φορά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι παρακαλάνε. Αν είναι δυνατόν να δικαιωθούν. Τι εννοείτε? Αυτό λιγότερο στο χώρο των media, περισσότερο στο χώρο της πολιτικής. Τι εννοείτε παρακαλάτε να δικαιωθούν? Κοιτάξτε, ζούμε σε μια περίεργη περίοδο. Θα είμαι ο τελευταίος που θα κάνει πλάκα εντός εγωγικών στην κυβέρνηση εάν μπει στη διαδικασία να υπογράψει μια νέα συμφωνία. Σε αυτή τη χώρα ζω, δεν θέλω να ζω σε συντρίμια. Ο κόσμος μας δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει ούτε στο Twitter ούτε στο Facebook. Εντάξει. Και καλό είναι και όσοι κάνουν πολιτική να μην κάνουν πολιτική με βάση ούτε το Twitter ούτε το Facebook. Εδώ η χώρα περνάει δύσκολες ώρες. Λοιπόν, σε επίπεδο καφενείου λοιπόν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά όταν μιλάμε για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, νομίζω πως δεν χρειάζεται. Πείτε μου κάτι. Εσείς εκτιμάτε ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία ενώ. Άμεση συμφωνία και δεν εννοώ για τα άλλα. Υπάρχει το εξής πρόβλημα, είναι ναι. Πολιτικό το πρόβλημα. Από τη μία η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί κάτι άλλο από τη λέξη παράταση. Μπείτε στη θέση τώρα των Ισπανών, της Ισπανικής κυβέρνησης, που έχει απέναντί στους Ποντέμους, έτσι. Και βλέπει ότι δέχεται η Ευρώπη τη λέξη ολοκλήρωση.
Μα ολοκλήρωση δεν μπορεί να γίνει χωρίς αξιολόγηση, γιατί αυτή ήταν η εναρκτική πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Ή τη λέξη γέφυρα. Γέφυρα τι σημαίνει δηλαδή. Πάλι είναι πάρα πολύ θολό. Μοιάζει με μεγάλη υποχώρηση. Ή τη λέξη τροποποίηση. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, λέω ότι δεν είναι εύκολο. Αν με ρωτάκατε γιατί πιθανότητες υπάρχουν, θα σας έλεγα 10% πιθανότητες. Και λέτε από την άλλη πλευρά, την ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δεχτεί τη λέξη παράταση. Τι θα πει στον κόσμο της, τι θα πούνε αυτοί οι οποίοι γράφουν κάθε μέρα στο Twitter στους ακολούθους τους. Μπορεί να σας φαίνεται κάπως αυτό αστείο, αλλά δεν είναι αστείο. Καμιά φορά τα πράγματα στην πολιτική ζωή καθορίζονται από πράγματα τέτοιου είδους. Άρα, ακόμη και αυτή η λέξη που από πίσω της έχει ένα ολόκληρο βάρος από ό,τι μας λέτε, μπορεί να είναι η αιτία της εμπλοκής πολιτικά. Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι ως πιθανή διέξοδο, ναι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, βλέπω πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να πάρει κανείς εύκολα το βάρος για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Τι εννοείτε βλέπετε πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή δημοψήφισμα ας πούμε? Δεν ξέρω, το δημοψήφισμα μοιάζει, το δημοψήφισμα θα το βλέπα μόνο στην περίπτωση που πήγε συμφωνία. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, νομίζω ότι το επόμενο λογικό βήμα είναι ενδεχομένως εκλογές. Γιατί και η κυβέρνηση αισθάνεται πάρα πολύ δυνατή αυτή τη στιγμή. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Εντάξει. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν αξιολογείται σωστά. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Θα το πω, εύχομαι να μπορούμε να τα πούμε και σε λίγο καιρό με τον ίδιο τρόπο, διότι καμιά φορά, πώς να το πω, οι εξελίξεις είναι τέτοιες που σε βαραίνουν ιδιαίτερα. Λοιπόν, εδώ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι αν δεν υπάρξει εθνική συνεννόηση δεν μπορούμε να βγούμε παραπέρα. Με τον άρχονται η νέα κυβέρνηση και να ακυρώνει την προηγούμενη και να κάνει αυτά που χτες δεν ήθελε να κάνει, δεν προχωράμε. Παράδειγμα, πάντα το θέμα είναι πολύ, είναι το χαμηλό το παράδειγμα, εντάξει σύμφωνοι δεν είναι το πιο σπουδαίο, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Κυρία Βαλαβάνη για τους φόρους. Ξαφνικά λέει είναι πατριωτικό καθήκον των Ελλήνων να πληρώσουν τον έμφυα που χρωστάνε, το ΦΠΑ που χρωστάνε και να πάνε για ρύθμιση και αυτοί που μπορούν και αυτοί που δεν μπορούν. Τι ρύθμιση να κάνουν, κυρία Βαλαβάνη, με αυτοί που δεν μπορούν, σας παρακαλώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό είναι πατριωτικό καθήκον σήμερα και δεν ήταν χτες. Κύριε Μαυρίδη, επειδή ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, γιατί σας αρέσει πέρα από τα τρέχοντα να μιλάτε για το μεγάλο κάδρο. Το ερώτημα είναι, αν έχουμε, πάω στην αναστροφή, αν έχουμε μια συμφωνία, την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Η συμφωνία θα μας δώσει μόνο χρόνο. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ένα χρόνο για να βάλουμε και το θέμα του χρέους σε ποια βάση πια. Δεν είναι θέμα, και το χρέος είναι, ναι, είναι δευτερεύον θέμα. Α. Το βασικό θέμα είναι τι παράγεις. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Και το θέμα του ευρώ για μένα είναι δευτερεύον. Γιατί το πρωτεύον είναι να μην χρεωθούμε εμείς κάποια ζημιά του ευρώ πολιτικά, σαν χώρα. Γιατί είναι δευτερεύον? Διότι το σημαντικό είναι, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες μπορείς να ταΐσεις το λαό σου. Μπορείς να έχεις εξαγωγές για να στηρίξεις εξαγωγές. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν θα δω ότι αύριο εμείς αποφασίζουμε να πάμε στη δραχμή, αλλά αποφασίζει η Ευρώπη να φύγει από το ευρώ. Λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Για μένα λοιπόν το βασικό είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δηλαδή, στιγμή η χώρα είναι αλλού για αλλού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συμφωνία με την Ευρώπη, γιατί μόνο η Ευρώπη μπορεί να μας δώσει χρόνο. Αν το χρόνο αυτό τον πετάξουμε στα σκουπίδια, όπως έγινε τα 4 προηγούμενα χρόνια, 5, να με συγχωρείτε, αλλά είμαστε τάξη της μοίρας μας. Εγώ ρωτάω όμως αυτή τη βάση. Ο κ. Βαρουφάκης βρήκε το 70% των μεταρρυθμίσεων ωφέλιμες, όπως θα μπορούσε να κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Γιατί δεν ψηφίσανε μία στα προηγούμενα 5 χρόνια. Μία. Όχι δύο, μία. Από το 70%. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Η πιθανότητα βρίσκεται μόνο σε ένα εθνικό πρόγραμμα για την έξοδο από την κρίση. Και μην μου πει κανείς για το μνημόνιο που απέτυχε, διότι τα ακούν αυτό στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα και γελάνε. Αλλά εκεί ξέρετε γιατί γελάνε, γιατί μας βλέπουν να τσακωνόμαστε για πράγματα που εκεί συμφωνήσαμε από την πρώτη μέρα. Και εμείς έχουμε περάσει τόσα χρόνια και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτονόητα.